Συνάντηση είχαν το πρωί τη Τρίτη εκπρόσωποι των κομμάτων με τον Δήμαρχο Κομοτήνη Γιώργο Πετρίδη για να ρυθμίσουν και τι τελευταίε λεπτομέρειε σχετικά με τι επικείμενε εκλογέ για την κατανομή χώρων στην κεντρική πλατεία Κομοτήνη. Λοιπόν, έγινε καθιερωμένη όπω σε κάθε προεκλογική περίοδο συνάντηση στο γραφείο μου με του εκπροσώπου των κομμάτων που συμμετέχουν στι εθνικέ εκλογέ. Ήταν αρκετοί εκπρόσωποι, δεν ήταν όλοι. Συμφωνήσαμε στην κατανομή χώρων στην πλατεία, προκειμένου όποιο πολιτικό κόμμα επιθυμεί να χρησιμοποιήσει από ένα μικρό τμήμα της πλατείας προκειμένου να τοποθετήσει εκεί ένα στάντ και ένα πάγκο, κάποια στάντ μάλλον, δύο στάντ και ένα πάγκο για να προωθήσει διαφημιστικό υλικό ενημερωτικό των θέσεών του. Υπήρχε μια, εντάξει, ήταν σε καλό κλίμα η συνάντηση, δεν υπήρχαν διαφωνίες σοβαρές. Στη συνέχεια, τυπικά θα πέρασε από το δημοτικό, ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που θα γίνει τις αμέσως επόμενες μέρες η συμφωνία αυτή. Είναι μια μικρή προεκλογική περίοδος και είναι και μια προεκλογική περίοδος που γίνεται σε πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες, γιατί δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον να ξαναγίνονται εκλογές στην καρδιά του χειμώνα. Όπως επίσης γίνεται και σε μια εποχή που πλέον έχουν αλλάξει και οι τρόποι προώθησης, επικοινωνίας, προβολής των θέσεων. Των συλλογικών θέσεων, των κομμάτων, των παρατάξεων κτλ. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να γίνει η συνάντηση, έγινε και αυτό που έχω να ευχηθώ ενώπιον των εκλογών είναι να κυλήσουν όλα ομαλά, να ψηφίσει όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος, περισσότεροι πολίτες στις εκλογές αυτές που είναι τόσο κρίσιμες για τον τόπο μας, για τη χώρα μας. Και εμείς από την πλευρά μας, ο Δήμος, σε ό,τι αφορά την γραφειοκρατική, την τεχνική, τη διαδικαστική υποστήριξη των εκλογών, θα είμαστε όπως κάθε φορά συνεπείς στην αποστολή μας.